στο στούντιο της τηλεόρασης του Sky τον καθηγητή μας. Τον καθηγητή μας του συνταγματικού δικαίου. Θυμηθήκαμε πολλά. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Χαρά μας και τιμή μας. Λοιπόν, τι θα πει σήμερα ο καθηγητής. Τι θα πει ο Γεώργιος Κασιμάτης, ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου. Από τα χέρια σας πέρασαν και από το αμφιθέατρο Σαρυπόλων. Σαρυπόλων δεν ήτανε? Βεβαίως. Σαρυπόλων, γεμάτο. Φύσκα το Σαρυπόλων. Και Σβόλου. Πέρασαν υπουργοί, πρωθυπουργοί. Μαθητής σας ήταν και ο Κώστας ο Καραμαλής. Βουλευτές, δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, οι πάντες. Τι θα πει σήμερα ο καθηγητής μας στην πλατεία Συντάγματος? Κοιτάξτε, ο λαός ο οποίος κατεβαίνει και ο οποίος παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη, ναι, το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι εθνικιστές ή φασίστες. Αυτό το λένε ακριβώς αυτοί που είναι, φαίνεται. Και βέβαια δεν μπορεί να το πούμε οπωσδήποτε και για τον κεντρικό μιλητή, τον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, τον μεγάλο πατριώτη. Ο οποίος είναι πανέτοιμος, έτσι. Ο οποίος είναι πανέτοιμος. Αυτό το οποίο εμένα προσωπικά τουλάχιστον, αλλά και το Μίκη Θεοδωράκη και όλους, μας κάνει να πάμε στην πλατεία Συντάγματος, είναι το ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα με το μακεδονικό το λεγόμενο, είναι αφενός μεν υπογεγραμμένο ήδη από το 2010 με τη βασική σύμβαση δανεισμού της Ελλάδας που υποδούλωσε οικονομικά την Ελλάδα και επίσης είναι επιθυμία κυρίως και κατευθύνεται από ξένες δυνάμεις, από την γεωπολιτική βουλημία θα έλεγα, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέλει να διασφαλίσει μια επέμβαση στο μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης στα Βαλκάνια. Αυτό θα έπρεπε να το δει πρώτη η Ευρώπη, αν είχε τους ηγέτες που είχε κάποτε. Σήμερα δεν το βλέπει. Εμείς το βλέπουμε. Εμείς το βλέπουμε διότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και ένα ελληνικό φυσικά, διότι αυτή την γεωπολιτική, αυτή την επικυριαρχία που γίνεται στα Βαλκάνια, θα πρέπει να την πληρώσουμε εμείς με ένα κομμάτι ταυτότητας ιστορικής του ελληνικού λαού. Κύριε καθηγητά, τα Σκόπια, για ποιο λόγο να έχουν τελική κατάληξη Μακεδονία? Δηλαδή βλέπουμε Γκόρνα Μακεδονία, Βόρεια, Νότια, Κεντρική, για ποιο λόγο Μακεδονία? Μας μάθατε τότε, αν το θυμάμαι καλά, ότι τα τρία συστατικά ενός έθνους είναι η χώρα, η ιστορία της, ο λαός της και η γλώσσα. Σωστό? Ακριβώς. Τα δύο είναι παρόμοια. Τα Σκόπια, τι σχέση έχουν με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ξέραμε μέχρι τώρα? Κοιτάξτε να δείτε. Ας μου φέρει ένας οποιοδήποτε διεθνολόγος ένα κράτος του κόσμου, ναι, το οποίο να έχει ένα όνομα, το οποίο να μην έχει καμία σχέση ιστορική με το λαό του. Μάλιστα. Αν μου βρείτε ένα κράτος, εγώ θα πω έχω δίκιο και τα Σκόπια. Αλλά τα Σκόπια τους το εμφυτεύσανε το πρόβλημα αυτό. Τους το εμφυτεύσανε διότι από την εποχή του Τίτο, όταν ονόμασε το κρατήδιό του το Ομόσπονδο Μακεδονία, φυσικά δεν είχε υπόψη του να το απελευθερώσει, να το κάνει ανεξάρτητο κράτος. Αλλά ήταν μέσα στην μεγάλη ιδέα της πολιτικής του να καταλάβει όλα τα Βαλκάνια. Όλα τα Βαλκάνια. Έπρεπε να την κάνει ολόκληρη Ιουγκοσλαβία. Και αυτό ήταν ένας εύκολος τρόπος για να διεκδικήσει αργότερα και την έξοδο στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Ήταν ο απότερος στόχος. Και ο απότερος στόχος. Και όταν φώναξε το Μίκη να του φτιάξει τον ύμνο, ο Μίκης, τότε μας το είπε ο Ανδρουλάκης εδώ, ο Μίμης Ανδρουλάκης πριν από καιρό, τότε ο Μίκης Θοδωράκης του λέει από σήμερα δεν σου ξαναμιλήσω άλλη φορά. Εγώ ύμνο, αυτόν που θέλεις εσύ, δεν θα φτιάξω,
Ποτέ. Έτσι. Και να του δώσετε και χαιρετισμούς σήμερα του Μίκη του Θεοδωράκη. Εκεί που θα μιλήσετε σήμερα. Άρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε από εσάς αυτά τα στοιχεία, έτσι. Έχουμε και μια άλλη απειλή, κύριε καθηγητά, από την Ανατολή, από τους Τούρκους. Κοιτάξτε να δείτε, και οι Τούρκοι όπως αυτή τη στιγμή και τα Σκόπια, τα οποία θα ήταν πολύ ασφαλέστερα τα ίδια, εάν από την πρώτη στιγμή επέλεγαν ένα όνομα το οποίο να ανταποκρίνεται στις εθνότητες και στην εγκατάστασή τους σε αυτόν τον τόπο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί εγκαταστάθηκαν 900 χρόνια μετά τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Και με αυτή τη λογική, όπως το είπα επανειλημμένως, θα έπρεπε τότε και η Τουρκία να λέγεται Νέα Ιωνία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όπως το λέτε. Λοιπόν, όπως το λέτε. Επομένως, πάντοτε πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Τώρα, η Τουρκία για μένα σήμερα είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο πάλι της γεωπολιτικής των μεγάλων δυνάμεων. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Θα σας πάω εκεί που θα μιλήσετε τώρα. Ναι. Σε λίγες ώρες. Πάμε λοιπόν. Ο Μίκης, εντάξει, μια χαρά, ε. Μια χαρά είναι. Ωραία. Πάμε στο Θανάση του Μιλωνά, στην πλατεία Συντάγματος. Θανάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πολύς ο κόσμος. Έλα, Θανάση μου. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Δίπλα μου έχω λοιπόν τον κύριο Μιχάλη Χρυσανθόπουλο, πρόεδρο της Παμακεδονικής Ενώσεως και Μακεδονικού Αφέλου Ελλάδος και Αυστραλίας. Καλημέρα. Κύριε Χρυσανθόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Σας γνωρίζω από τη Θεσσαλονίκη, τα είχαμε πει. Να είστε καλά. Τώρα καλώς σας βρήκα και να χαιρετήσω και τον κύριο Κασιμάτη, τον κύριο καθηγητή, ο οποίος τα είπε άψογα. Έτσι είναι. Δεν συζητάμε με τους κοινούς κλέφτες του κοινού ποινικού δικαίου για το όνομά μας. Ένα, προστατεύουμε την καταστροφή, μάλλον προσπαθούμε, καταγγέλουμε την καταστροφή του ελληνικού πολιτισμού στο μοναστήρι, στην Κεβγελή, στη Στρόμνιτσα. Και με αυτούς τους ανθρώπους θα συζητήσουμε μόνο όταν πάψουν, όχι να διεκδικούν. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να διεκδικήσουν απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα μας χρωστάνε, δεν τους χρωστάμε. Είστε απόλυτα σαφείς. Και τα παιδιά. Τα και παιδιά που είχαμε γνωρίσει στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ακριβώς πίσω μου, ανοίγω λίγο την εικόνα. Και βλέπετε εδώ παιδιά με παραδοσιακές φορεσιές της Μακεδονίας. Στολές, λοιπόν. Και εγώ στέκομαι ακριβώς αυτό εδώ το λάβαρο. Τι σημαίνει για εσάς αυτό εδώ το λάβαρο? Είναι υπέρμαχος στρατηγός, είναι ο οδηγός του έθνους μας. Είναι μια σπάνια εικόνα που δεν την έχετε ξαναδεί. Είναι η ανάμνηση του θαύματος το 626 μετά Χριστόν, όταν έσωσε την πόλη, τη βασιλεύουσα, από τους Αβάρους. Υπέρμαχος στρατηγός, και από τότε που ψάχναμε το υπέρμαχος στρατηγός ήταν νικητήρια. Θανάση, ευχαριστώ. Μισό λεπτό όμως. Ναι, ναι. Και παιδιά από την αίθουσα. Η κοπελιά είναι από την αίθουσα. Α, για να την ακούσουμε. Καλή σας μέρα, Γιώργο. Μισό λεπτό. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαγδαληνή. Για πείτε μας, σας βλέπουμε, έχετε ντυθεί με μια πολύ ωραία φορεσιά, παραδοσιακή, αντιπροσωπευτική της πατρίδας, στολή της πατρίδας σας. Τι είναι αυτό που σας έκανε σήμερα να έρθετε εδώ στην πλατεία Συντάγματος? Τι είναι αυτό που θέλετε να στείλετε ως μήνυμα? Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι Μακεδονία. Τα είπε όλα η κοπέλα. Τα είπε όλα. Τελείωσε, Θανάση. Δύο ουσιαστικές κουβέντες. Ακριβώς. 8 και 17 πρώτα λεπτά. Ο κύριος καθηγητής πρέπει να πάει, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά μου? Ναι. Πρέπει να πάτε στο... Θα συναντηθείτε με τον κύριο Θεοδωράκη, έτσι δεν είναι, τώρα, ναι, σε ναι. λίγο, ε. Απλώς μάλιστα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι, ναι, ότι... έχουν σήμερα αναποδογυρίσει και την έννοια του αλυτρωτισμού. Εμείς είμαστε οι κατακτητές της Βόρειας Μακεδονίας και είναι αλύτρωτοι αυτοί. Δεν ξέρω γιατί είναι αλύτρωτοι. Πρώτη φορά ο έπικος μιας περιοχής λέει ότι είναι αλύτρωτος. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, θα έχει και καλό καιρό. Ναι, ναι. Εδώ είναι και ο Λέξης ο Μητρόπουλος, εδώ η κυρία Νικολοπούλου, ο κύριος Τσουκαλάς. Που υπήρξαν μαθητές του, ότι έμεινε όρθιος όλα αυτά τα χρόνια του Μνημονίου. Πρώτος ανέδειξε αυτή την βαρβαρότητα, την άρση της ασυλίας, όλα αυτά που χάρισε. Γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι που είχαμε τέτοιο καθηγητή. Να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας, να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Εύχομαι κάθε επιτυχία, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε θερμά για ό,τι κάνετε για μας. Να το ξέρετε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ελάτε εδώ να βοηθήσουμε τον κύριο Κασιμάτη στο καλό, και κάθε επιτυχία. Πάμε με εικόνα.